Δηλαδή, μ' αρέσουν. Εδώ φαίνεται κάπως ο κόσμος έτσι, τα μεγάλα σαλόνια, μεγάλα, μ' αρέσουν, δεν μιλάω με τον οποιοδήποτε. Είδατε πολλές φορές, άμα έρθει ένας γύφτος να μας μιλήσει και έχει ένα πρόβλημα, μπορεί να καθίσουμε να τον ακούσουμε. Αλλά άντε και να τελειώνουμε. Άντε και να τελειώνουμε. Ενώ αν έρθει όμως η κυρία Τάδε ή ο κύριος Τάδε, να κάτσουμε και όλες μαζί του. Δεν θα πούμε άντε και να τελειώνουμε. Όταν υπάρχει και ίδιον όφελος μάλιστα από πίσω, ή όταν το πρόσωπο αυτό με ικανοποιεί, γιατί μιλάω ακόμα και στην κουβέντα που κάνω. Κάθομαι με την γερότηση ερωτημία, με ικανοποιεί η κουβέντα της. Και επειδή με ικανοποιεί και το ευχαριστιέμαι, εγώ το ευχαριστιέμαι, ενώ μιλάω με την άλλη την γερότηση, αν δεν το θα κάτσει πολύ ώρα, θα πρέπει να απομαχθεί. Δεν με ικανοποιεί, δεν με γεμίζει αυτός ο άνθρωπος. Ακόμα και η απλή κουβέντα που κάνω και αυτή η διάκριση των προσώπων που κάνω, που κάθομαι και κουβεντιάζω, είναι εγωιστική, ικανοποιώ το εγώ μου. Μιλάω με την Ελένη, τη Γιάννα, την Άλφα, τη Βίτα, την Κατίνα, τον Χρήστο, τον Μανώλη, τον Αντώνη, ενώ με να μιλήσω με ένα γύπτο, με ένα τσιγάνο ή με κάποιο άλλο πρόσωπο, εν πάση περιπτώσει, που δεν με γεμίζει, τι υποκρίνεται από εκεί μέσα. Ξεκάθαρο ότι φαίνεται ο κόσμος. Ο ένας με γεμίζει, ο άλλος δεν με γεμίζει. Πάλι φαίνεται ο εγωισμός μου. Εδώ είναι να πάρει κανείς μεζούρα να μετράει το μέγεθος του εγωισμού. Το μέγεθος του εγωισμού του ανθρώπου να πάρει να μετράει. Επίσης ο άνθρωπος ο οποίος του αρέσει να επιδεικνύεται. Πήρε αυτοκίνητο, το επιδεικνύει. Έχει ένα ωραίο σπίτι, το επιδεικνύει. Έχει ένα ωραίο ζώο, το επιδεικνύει. Έχει ένα ωραίο ρολόι, το επιδεικνύει. Οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, του αρέσει να το επιδεικνύει αυτό το ωραίο το οποίο έχει και θέλει να το, να το δουν οι άλλοι, να το προσέξουν οι άλλοι, γιατί τι γίνεται. Από αυτό το πράγμα πάλι ικανοποιείται ο ίδιος. Αυτή η εσωτερική ικανοποίηση που νιώθει ο άνθρωπος είναι ο εγωισμός μας. Καλύπτει τον εγωισμό μας, το εγώ μας. Και γι' αυτό, εάν αυτός πει, πούμε, σιγά το πράγμα, σιγά το... Θα δείτε αμέσως θα μας συγχύσει. Γιατί δεν μου ικανοποίησε το εγώ μου. Και επειδή δεν μου ικανοποίησε το εγώ μου και λέω, σιγά, σιγά το τούτο, λες εσύ ωραίο και κλπ. Α, δεν πήρε, δεν έγινε. Σε κοροϊδεύσαι, τι είναι αυτό που πήρες. Θα γίνεις πήρ και μανία. Ακόμα τώρα που δεν το πάτε ρε φρέν, άμα πάρεις και πας και πεις ένα παράδειγμα, λέω, πήρα αυτό για την έκθεση και το βρήκα πολύ φτηνά πάτε. 4 ευρώ το είχε. Ολόκληρο πράγμα 4 ευρώ. Και έρθετε με χαρά να στο πείτε ικανοποίηση. Εάν πεταχθεί ο πατήρ Ευγένιος και πει, άντε καλέ, σε κοροϊδέψανε. 1,5 ευρώ το είχε το ίδιο πράγμα το άλλο. Δηλαδή σε φέρνει το έδωσε κατά τα πόδια σου. Και έμεσα τη σιγάρα που το είδες και πως δεν ήταν το ίδιο, το ίδιο πράγμα, μπορεί να ήταν κάτι άλλο. Αυτό πάλι τι υποκρίνεται. Όμως μου υποκρίνεται. Διότι αφενός μεν ο ένας μου χάλασε αυτό που εγώ πήγαινα με χαρά να το πω, και με γέμιζε, τότε το βρήκα και φθηνά, και ήταν τις παραμικρές κινήσεις μας, έτσι. Οι παραμικρές κινήσεις μας, οι παραμικρές ενέργειές μας. Και από εκεί βλέπεις τον εγωιστή, γιατί μέσα στο ένα μοναστήρι φαίνεται ο εγωισμός του ανθρώπου και βγαίνει ο εγωισμός του ανθρώπου, όπως βγαίνει και σε μια οικογένεια. Με αυτό που ζεις, φαίνεται, αρχίζει και φαίνεται κάποια στιγμή.
εγωιστής πώς είναι και πού πάει. Έτσι λοιπόν, ακόμα και αυτός που επιδεικνύει πράγματα ή χρήματα έχει, ή λούσα ή οτιδήποτε επιδεικνύει, έχει μια οικονομική ευχαίρεια ή οτιδήποτε, και το επιδεικνύει, αυτομάτως υποκρύπτει εγωισμό και αυτό από πίσω. Και φυσικά, λέει ο άλλος, πεισμόνω λέει πάντα. Είμαι ισχυρογνώμων. Δηλαδή, υποστηρίζω την άποψή μου, νομίζω ότι είναι σωστή και μπορεί να σωστή. Και ρωτάνε οι Άγιοι Πατέρες, ακόμα και όταν επιμένουμε στο σωστό, λένε οι Άγιοι, ενώ ξέρω ότι είναι σωστό. Η επιμονή μου στο σωστό είναι εγωισμός. Και απαντούν όλοι οι Άγιοι, είναι εγωισμός και η επιμονή στο σωστό. Και το σχόλιο που θα κάνεις μετά με τον Νέι, εγώ το είπα το σωστό. Θέλει να το ακούσει, ας το ακούσει. Δεν θέλει ποτέ και το καταλάβει. Και η κίνηση αυτή είναι εγωιστική. Και το μετέπειτα. Και η επιμονή μου λένε οι πατέρες, αλλά και το ότι εγώ του το είπα. Εγώ ξεκαθάρισα τα πράγματα. Τώρα το κεφαλίου το από εδώ και πέρα. Ακόμα και αυτή λοιπόν η ισχυρογνωμοσύνη, ακόμα και όταν έχω σωστό, όχι πολύ περισσότερο, έχω λάθος. Αλλά και στο σωστό, λένε οι πατέρες, δεν πρέπει να επιμένουμε. Παρά μόνο να είναι θέμα πίστεως. Αλλά το άλλο είναι αίρεση και το δικό μου είναι πίστη. Ορθόδοξο. Μόνο εκεί μπορεί να εμείνει ο άνθρωπος και να πει, ξέρετε κάτι, σέβομαι αυτό που να μου λες, αλλά λυπάμαι, δεν μπορώ να το παραδεχτώ. Εμάς η Ορθοδοξία αυτό κηρύττει. Σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα, η ισχυρογνωμοσύνη, η επιμονή μας, η αιμονή μας σε πράγματα είναι εγωισμός. Αυτό που από πότε καταλάβουμε και σαν μοναχοί μας το καταλάβουμε πολύ καλύτερα. Και είναι αυτό που λέμε υποκοή σε εμάς. Που σου λέει και αν σου πει λάθος ο ηγούμενος, πήγαινε φέρουμε το καλάθι νερό από το πηγάδι. Έτσι. Και σου λέει ο πρόεδρος, είπε το καλάθι. Αλλά τι είναι αυτό, του πώς το έπαιρνε το καλάθι. Είναι λάθος. Και τι μέτσο, είναι λάθος. Έπρεπε να πει με το κουβά. Όχι με το καλάθι. Και όπως είδατε, ο άλλος ο μοναχός πήγε. Καλάθι από το καλάθι. Δεν επέμενε στην άποψή του. Ενώ ήξερε ότι ήταν λάθος αυτό που του είπε. Άρα λοιπόν, δεν μένουμε, λένε οι Αγίοι μας, και όταν είναι σωστό στον ισχυρισμό μας, ούτε μεταβαίνουμε στην κρίση και στην κατάσταση, εγώ το είπα. Τώρα από εκεί και πέρα το κεφάλι του να το κάνει. Πάλι ερχόμαστε στο δεύτερο. Γιατί εγώ δηλαδή είμαι εντάξει. Εγώ ξέρω πιο πολλά ή το ξέρω, το κατέχω το θέμα, δεν θέλει να μ' ακούσει ποτέ και μ' ακούσει. Ο διπλανός μου, το σπίτι μου, το μοναστήρι, το Α, το Β. Και εκεί υποκρίνεται πάλι ο εγωισμός. Άρα πίσω από το πείσμα ποιο είναι, τα μούτρα τα λεγόμενα έτσι, που μουτρώνουμε, που δεν σκώνουμε κουβέντα, που εμένουμε και τα λοιπά και είμαστε το βαρύ πεπόνι. Λοιπόν, και ο ισχυρισμός, ισχυρογνώμων, πάλι υποκρίνεται. Έχω σημειώσει το βρίσιμο. Όταν μου λένε μερικοί στην εξομολόγηση, ποτέ μου εγώ γέροντα δεν βρίζω ποτέ. Παρά μόνο όταν με εκνευρίσει ο άλλος. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση κάποιος να βρίζει χωρίς να είναι εκνευρισμένος. Υπάρχει περίπτωση να αρχίσει να βρίζει ο άλλος και να λέει πράγματα χωρίς να είναι εκνευρισμένος. Είναι λίγο απ' τα πίθανα. Λοιπόν, και μάλιστα βαριές κουβέντες. Απ' τα πίθανα. Πρέπει να σε συγχύσει ο άλλος. Πρέπει κάτι να συμβεί. Δεν μπορεί έτσι να αρχίσει ο άλλος να βρίζει. Και γι' αυτό είναι μόνο αν με εκνευρίσει ο άλλος. Άρα προσέξτε. Ποιον εκνευρίζει
Τι έρχονται στα τύπινα, τα νεύρα μου και το βρίσκω. Άρα και πίσω από τις βρίσκω, πίσω από τις άσχημες ή πρόσθετες κουβέντες. Θα πούμε για τον Α, για τον Β, για το ζώο. Έτσι, γιατί πρέπει να βρίσκω οτιδήποτε σας είπα. Και ένα εργαλείο μπορώ να βρίσκω. Από τα νεύρα μου, που δεν μου έγινε καλά, βρίζω το εργαλείο μου. Φταίει το εργαλείο. Και αυτό μου φταίει. Ακόμα και το εργαλείο μου φταίει. Το βρίζω το εργαλείο μου. Γιατί από αυτό το πράγμα τι κάνω. Απαλλάσσομαι από εμένα. Δεν ρίχνω. Κάποιος μου είπε. Εγώ πατέρ μου λέει δεν βρίζω μου λέει. Τους άλλους. Αν βρίζω λέει τον εαυτό μου. Διότι για τα χάλια τα οποία είμαι, ενώ έπρεπε να είμαι καλύτερος. Αυτό κρύβει ταπείνωση και εγωισμό πάλι. Η φράση αυτή. Εγωισμό ξανακρύβει. Παρότι βρίζει τον εαυτό του. Διότι πιστεύω ότι έπρεπε να ήταν καλύτερος. Και τα βάζει με τον ίδιο του τον εαυτό. Ο άλλος τα βάζει, έχει πάρει εγωισμό, γιατί δεν θέλει να παραδεχθεί ότι ο ίδιος φταίει και φταίει το σφυρί. Φταίει το σφυρί. Φταίει το άλλο. Ή δεν παραδέχεται ότι έχει εκείνος νεύρα και φταίει το σφυρί. Φταίει ο συνανθρωπός μου, φταίει το ζώο, φταίει το γουρούνι, φταίει η κότα, φταίει το η κατσίκα. Έτσι. Δεν φταίω εγώ που έχω νεύρα και είμαι νευρόσπασμα. Ο άλλο, το άλλο φταίει πάντοτε. Δεν φταίω εγώ. Προσπαθώ να απαλλάξω από τις ενοχές μου, από τον εαυτό μου μάλλον, να τον απαλλάξω από ενοχές. Ότι όλοι οι άλλοι φταίνε, όλα δεν φταίνε, εγώ είμαι μια χαρά. Αυτό δεν συναντάμε και στα σπίτια. Το δικό μου το παιδί το μπλέξανε. Το δικό του το παιδί απαντά τα καλύτερα. Τα άλλα είναι οι αλήτες. Τα άλλα παιδιά είναι οι αλήτες. Το δικό μου το παιδί ήταν καλό. Το μπλέξανε πάτερ όμως. Και βρέθηκε εκεί που βρέθηκε. Καλύπτει πάντα αυτό που λέει η μάνα ή ο πατέρας. Καλύπτει και προστατεύει το εγώ της οικογένειας του και το εγώ το δικό του. Και εγώ μεγάλωσα καλά τα παιδιά μου. Το δικό μου το παιδί τι λέτε τώρα. Βλέπετε, παντού βρίσκεται και υπάρχει εγωισμός. Πίσω από τους τσακωμούς και τις λογομαχίες και μέσα στα ζευγάρια, όταν λογομαχεί, τι υποκρύπτεται. Ο τσακωμός τσακώθηκε με τον άντρα μου, τσακώθηκε με τη γυναίκα μου, τσακώθηκε με τα παιδιά μου. Ποιος τσακώθηκε, το εγώ μου με τον άλλον. Που δεν συνταυτίζεται το θέλημά μου με το θέλημά μου. Δεν έχουμε συντάκτηση του εγώ. Δεν έχουμε συντάκτηση, εγώ το βλέπω έτσι αυτό. Εγώ το βλέπω έτσι. Και ο άλλος το βλέπει όπως αλλιώς. Και θέλω να του περάσω το δικό μου. Ότι αυτό είναι το σωστό. Ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Έτσι πρέπει να το κάνει. Και ο άλλος πάλι μετά που λέω που ξανατσαρτίζεται και εκνευρίζεται και τσακώνεται πάλι και στο δικό του εγώ. Και συγκρούνται τα δύο εγώ εκεί πέρα. Ακόμα, πολλές φορές όταν έρχονται άνθρωποι και μας ρωτάνε και έχουν προβλήματα. Και εμείς οι σοφοί ή οι πανσοφοί πρέπει να εκφράσουμε την γνώμη μας και την άποψή μας για να σώσουμε την οικογένειά του αλλού. Έχει ένα πρόβλημα με τη γυναίκα του άλλου ή έχει η γυναίκα ένα πρόβλημα με τον άλλο, με τα παιδιά, με τον άλλο, με τον πίτα. Και έρχονται και μας ρωτάνε. Αμέσως θα πούμε την άποψή μας, αμέσως θα την εκφράσουμε,
αμέσως θα πούμε να το συζητήσουμε το θέμα, να σας πω πέντε πράγματα κτλ. Είμαι ο ηδήμων. Καλά που ήρθατε σε μένα. Για να σας πω τη δικιά μου την άποψη, για το πώς και τη γνώμη, για το πώς θα σώσετε την οικογένειά σας ή για το πώς θα κάνετε αυτή τη δουλειά και πώς θα προχωρήσετε στο μέλλον, τι θα κάνετε το άλλο, πώς θα σπουδάσετε, τι θα κάνετε, πώς θα χειριστείτε το Α ή το Β θέμα. Ήρθατε στον ειδικό. Ένα ιδέα που έχω για τον εαυτό μου. Και λέω τη γνώμη μου. Και μάλιστα προσπαθώ να παρουσιαστώ και σαν προφέσορ, σαν καθηγητής, ώστε ο άλλος την ώρα που του λέει τη γνώμη μου και να πάρω και το σοβαρό το ύφος. Να πάρω και το σοβαρό το ύφος. Ποιος είμαι? Γιατί δεν τον παραπέμπω κάπου αλλού? Άρα πιστεύω ότι μπορώ να καθοδηγήσω αυτό το πρόσωπο. Μπορώ να του πω πέντε συμβουλές. Άρα πιστεύω ότι κάτι είμαι. Μπορώ να κάνω το δάσκαλο. Άσχετο αν εγώ με τα δικά μου δεν μπορώ να τα λύσω τα προβλήματά μου. Και δεν έχω λύσει τα δικά μου. Και άμα πάρουμε το χαρτί της εξομολογήσεως, το τι έχω καταγράψει, εγώ δεν έχω λύσει τα δικά μου και παραλύσω το αλλού. Και γι' αυτό θυμόσαστε σε μια άλλη σύναξη που είχαμε κάνει, είχα πει το εξής. Ότι πριν έρθει ο άλλος να σας πάρει την άποψη, θα βγάζετε ένα χαρτάκι από την τσέπη σας που θα έχετε τα αμαρτήματά σας και το χαρακτήρα σας. Και θα λέτε, πριν σας πω τη γνώμη, αφού ζητάτε τη γνώμη μου, δυο λεπτά να ακούσετε το ποιος είμαι εγώ. Κάμε τις μοναχές, ποια είμαι εγώ, θα λέει. Και θα αρχίσει και να λέει, τα αμαρτήματά σας. Είμαι αυτή, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο, κάνω το άλλο, κάνω το άλλο, είμαι έτσι, με βρίζω, με βρίζω, το ένα, το άλλο. Οτιδήποτε. Και μετά από εκεί και πέρα ρωτήστε, θέλετε μετά από αυτά που ακούσατε να σας πω τη γνώμη μου. Αν δεν έχει φύγει, πριν τελειώσετε τα αμαρτήματά σας. Τρέχοντας ο άνθρωπος, αν δεν έχει φύγει. Τρέχοντας να έχει φύγει ο άνθρωπος. Άρα, ποιος νομίζεις ότι είσαι που θα πεις την άποψή σου, θα πεις τη γνώμη σου. Και μάλιστα πιστεύεις ότι αυτή είναι και σωστή και πρέπει να. Η οικογένεια να την ακούσει την άποψή σου, η κοπέλα να την ακούσει, ο νεαρός να την ακούσει, ο άλφα να την ακούσει. Δεν όμως πιστεύει ότι έχει μια σωστή γνώμη. Έτσι. Μην είναι εξαιρουμένο και του ομιλού τους φυσικά που σας ομιλεί. Γιατί αυτά δεν βγάζουμε τον εαυτό μας έξω. Έτσι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει από αυτά που διδάσκουμε, να διδασκόμεθα και οι ίδιοι. Άρα λοιπόν έχουμε να παλέψουμε με ένα πολύ μεγάλο εχθρό μας. Που αν συνεχίσω το κατάλογο των αμαρτημάτων, θα λέγαμε το χαρακτήρα μας, το τι βγαίνει, θα δείτε ότι έχουμε τεράστιο θηρίο μέσα μας που κυριαρχεί και λέγεται εγωισμός. Με το οποίο καλούμεθα καθημερινά να παλέψουμε. Φύγει το μάγειρας γιατί του λέμε ότι είναι ανάλατο το φαΐ. Και το βρίσκω κινήσεις στο τραπέζι. Και μου μπορεί να πεις είναι ανάλατο. Μπορεί να πεις το λατάκι, μου δίνει το αλάτι γιατί είναι ανάλατο το φαΐ, δεν λίγο αλάτι. Δεν ήταν για να του πεις δεν έβαλες το σωστό αλάτι ή το σωστό πιπέρι ή έβαλες λιγότερο ή το φαγητό δεν έχει καλή γεύση. Απαπα. Φύγουμε. Αισθάνομαι ότι προσβάλλομαι. Τι υποκρίνεται αυτό? Τεράστιο εγωισμό. Στο διακόνημα. Όταν λέμε ότι αυτό εδώ δεν έχει σταυρώσει καλά και ήθελε εκεί και βλέπεις ότι ο άλλος όχι αυτό έγινε γιατί δεν φταίει αυτό εδώ πέρα, ένα παράδειγμα το αναφέρω τώρα ας πούμε έτσι. Φταίει από εδώ, ξέρω και εγώ, γιατί εδώ δεν πιάστηκε καλά και όχι εδώ. Και αρχίζω και λέω δύο δικαιολογίες. Για να δικαιολογήσω αυτό που έχω κάνει. Σε οποιοδήποτε διακόνημα, σε οποιοδήποτε εργασία, σε οποιοδήποτε. Προσπαθώ να πω χίλια δυο δικαιολογίες, ενώ το βλέπω το λάθος μπροστά μου.
Γιατί το κάνω αυτό το πράγμα? Γιατί δεν θέλω να παραδεχτώ ότι έκανα λάθος. Δεν είναι εύκολο πράγμα, βλέπετε, η ταπείνωση και δεν αφήνει και ο δαίμονας. Γι' αυτό λέμε, τρεις είναι οι εχθροί του ανθρώπου. Τρεις είναι. Ο κόσμος, ο διάβολος και ο εαυτός μας. Από ό,τι βλέπετε, τα πιο πολλά τα έχει ο εαυτός μας. Τα πιο πολλά τα έχει ο εαυτός μας. Γι' αυτό και είναι, λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου είναι ο ίδιος εαυτός του. Είναι ο ίδιος εαυτός του. Και γι' αυτό ο άνθρωπος που δεν συμβουλεύεται ή δεν έχετε συμβουλή ή δεν συμβουλεύεται κανέναν, γίνεται κακός σύμβουλος, λέει η παροιμία, του εαυτού του τελικά, όποιος δεν συμβουλεύεται. Γίνεται κακός σύμβουλος του εαυτού του. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι ένα τεράστιο θέμα, το θέμα του εγωισμού. Είναι πάλι που κρύπτεται εδώ το θέλω και το εγώ του ανθρώπου. Αυτό που τον πέτασε έξω από το παράδεισο. Και γι' αυτό κοιτάμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Είναι το ακριβώς αντίθετο. Η ταπείνωση. Η ταπείνωση. Το ακριβώς αντίθετο. Η κορυφή των αμαρτημάτων είναι, εδώ βλέπουμε, ο εγωισμός που υποκρύπτεται πίσω από τα περισσότερα μας αμαρτήματα, που απλώς εμείς τα θεωρούμε απλά αμαρτήματα, ενώ κρύβεται ένας τεράστιος εγωισμός, ένας τεράστιος παλιοχαρακτήρας μέσα μου, τον οποίο δεν μπορώ να τον παλέψω, τον μπορεί ότι δεν μπορώ να τον θυσιάσω. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Αισθάνομαι μέσα μου δύο ανθρώπους, τον εν Χριστώ και τον παλαιό άνθρωπο. Και ο ένας λέει, κοιτάει να επιβληθεί πάνω στον άλλο. Και την άλλη πλευρά είναι ο άνθρωπος ταπεινώσεως. Το ακριβώς, το αντίδοτο θα λέγαμε, του εγωισμού, η ταπείνωση. Και γι' αυτό είπα προηγουμένως το χώμα. Το χώμα αντιδρά σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό λένε οι πατέρες που να γίνουν μέσα το χώμα. Το χώμα δεν αντιδρά. Το φτιάξεις λάσπη, το κάνεις σπηλό, το κάνεις λύκο, το κάνεις σοβά, το βρίσεις, το πτύσεις, ουρίσεις, δεν μιλάει. Ό,τι και εμείς δεν μιλάει. Και γι' αυτό λένε γίνεται σαν το χώμα. Και γι' αυτό ο Λάζαρος, ο Άγιος Λάζαρος, που αναστήθηκε, μετά λέει την Ανάστασή του, όταν έβλεπε ανθρώπους να βρίζονται, να τσακώνονται, έλεγε, κοίταξε να δεις, ο πυλός, το χώμα τσακώνεται με το χώμα. Ρε τι πάθαμε. Η λάσπη βρίζει τη λάσπη, δηλαδή τι, η μία λάσπη είναι καλύτερη από την άλλη, υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Χώμα, ένας χώμα και ο άλλος. Άρα λοιπόν έχουμε να παλέψουμε ένα μεγάλο θηρίο μέσα μας, που λέγεται εγωισμός. Το πρόβλημα είναι το να το συνειδητοποιούμε πίσω από τις πράξεις μας. Όταν το συνειδητοποιούμε, τότε το διάβολο το πιάνουμε πραγματικά από τα κέρατα. Τότε πιάνουμε τον εαυτό μας από τα κέρατα. Και του λέμε τι, πώς πολεμιέται τώρα. Δεν θα κάνω αυτό που μου λες, θα κάνω το ακριβώς αντίθετο. Και γι' αυτό ο μοναχός σώζεται δια της υπακοής. Αγωνίζεται μέσα στο μοναστήρι να βγάλει το δικό του το θέλημα. Γι' αυτό λέει, κοντά στο θέλημά του, στο θέλημα του γέροντος. Και να μην μπορεί να υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα από όλα αυτά. Όλα αυτά εξαφανίζονται. Όλα αυτά εξαφανίζονται. Αφού υποτάσσω το θέλημά μου σε οποιοδήποτε. Και αυτό το κάνω θεληματικά. Γιατί θεληματικά μπήκα μέσα σε ένα μοναστήρι. Και μπαίνω μέσα σε ένα μοναστήρι ακριβώς για να κερδίσω τη βασιλεία του Θεού. Να φτιάξω αυτόν τον παλιό χαρακτήρα. Αυτόν τον παλιό χαρακτήρα μου πάω να τον διορθώσω. Και πώς τον διορθώνω? Κάτω σε υπακοή. Υπακοή τι κάνει, τι σημαίνει? Δεν έχω δικιά μου γνώμη, δεν έχω δικιά μου θέληση, δεν έχω δικό μου εγώ. Το υποτάσσω πλήρως. Και το υποτάσσω θεληματικά. Το θέλω και το κάνω. Μα με πονάει, μα με σφίγγει, μου σφίγγει την καρδιά, μου σφίγγει το στομάχι, μου σφίγγει τα μυαλά. Θα τα σπάσουν, θα το πετύχω στο τέλος όμως. Μπορεί να χάσω μάγες
αλλά δεν θα χάσω τον πόλεμο. Μπορεί να χάσω κάποια μάχη, αλλά δεν θα χάσω τον πόλεμο. Ο επιμένων νικά εδώ πέρα. Δηλαδή τι εννοώ, μπορεί να χάσω κάποιες μάχες. Δηλαδή κάποια στιγμή να μην μπορέσω να κάνω. Μπορεί να μην μπορέσω ο παλιό χαρακτήρας μου να κυριαρχήσει. Και όταν κυριαρχήσει ο παλιό χαρακτήρας μου, αφήνω με και φαίνεται το εγώ. Εκεί καταλαβαίνω ότι έχασα τη μάχη. Δεν απελπίζομαι όμως. Λέω έχασα τη μάχη. Δεν έχασα και τον πόλεμο. Ζω ακόμα. Συνεχίζω να αγωνίζομαι. Προσπαθώ τον διάβολο να τον πιάσω τον εαυτό μου τα κέρατά του και να τον καθυποτάξω. Και είμαι σίγουρος ότι ο Χριστός θα μου το δώσει σαν δώρο. Θα μου το δωρήσει. Όχι γιατί το αξίζω. Γιατί με τέτοιο παλιό χαρακτήρα που εγώ σίγουρα δεν αξίζω. Όπως μου έλεγε ένας άλλος, πάλι από την εξομολόγηση. Ευχαριστώ τον Θεό Πατέρα μου, μου λέει, διότι έκοψα δύο μεγάλα αμαρτήματα. Δύο μεγάλα αμαρτήματα έκοψα. Δόξα τον Κύριο. Του λέω και αυτό που μου λέτε, πολύ εγωισμό κρύβει από πίσω. Ποιο μου λέει. Του αυτό που μου λέτε έχει εγωισμό από πίσω. Γιατί εσείς θα κόψετε τα αμαρτήματα. Έχετε πεποίθηση ότι είχατε τη δυνατότητα μόνο σας να κόψετε αυτά τα αμαρτήματα και το πετύχατε εσείς. Μεγάλη ιδέα έχετε για τον εαυτό σας. Εκείνος σου το έδωσε σαν δώρο. Και στο εξάλειψε το αμάρτημα. Άνεφε μου, ουδήναστε ποιήν ουδέ. Εκείνος δώρο μας το δίνει. Δώρο μας το δίνει. Δώρο Θεού. Και παν δώρη ματέλειον, άρρωθεν εστίν κατέρων εξού του Πατρός το φώτο. Δώρο μας το δίνει ο Θεός. Και όταν κερδίσουμε τον πόλεμο, δεν το κερδίζουμε εμείς. Εγώ εξήλθα νικών και είναι νικήσω. Εκείνος είναι ο νικητής. Εκείνος είναι ο στρατηγός, εκείνος είναι ο αρχηγός που με κατευθύνει. Και εγώ το αφήνω στα χέρια του. Και γι' αυτό λέμε ότι χάρη του Θεού θα σωθούμε τελικά. Γι' αυτό λέμε με τη βοήθεια του Θεού. Παλαιότερα το λέμε και το πιστεύανε. Ακόμα και ένα ταξίδι όταν κάνανε. Δεν πιστεύανε ότι εκείνοι φτάνανε επειδή μπορέσαν και φτάσανε καλά. Και γι' αυτό λέγανε τι ώρα θα φτάσετε στην Αθήνα ή τι ώρα θα φτάσετε στο χωριό με τη βοήθεια του Θεού. Πρώτα ο Θεός. Θα φτάσουμε κατά τις πέντε. Πρώτα ο Θεός. Δηλαδή αν θέλει ο Θεός. Αν βοηθήσει ο Θεός. Εγώ μόνος μπορεί να φτάσω ποτέ. Αν δείτε όλες οι εκφράσεις. Κρύβανε, προβάλλαν το Θεό μπροστά. Ο άλλος πρόβαλε το εγώ του. Τα κόψα τα αμαρτήματα. Εγώ τα κόψα. Αντί να πει ο Θεός μου δώρησε και με στήριξε και με βοήθησε και απεκόπηκαν αυτά τα αμαρτήματα. Δόξα το όνομά του. Βγαίνει πρώτα το εγώ. Λέει το εγώ εσύ δεν να εκφερθεί. Βγαίνει. Βγήκε πρώτα. Έκοψα το μάρτυμα πάτε. Δόξα το Θεό μετά. Εγώ το έκοψα, δόξα σε εκείνο. Βλέπετε λοιπόν ότι και από τις γλώσσες που μιλάμε φαίνεται το πόσο εγωιστέ είμαστε. Και τι πόλεμο πρέπει να κάνουμε κατά του εαυτού μας. Αλλά επαναλαμβάνω, μάχες μπορεί να χάσουμε. Δεν απελπιζόμαστε. Τον πόλεμο, να είστε βέβαιοι και σίγουρα ότι αν συνεχίσουμε και μαχόμεθα, θα το κερδίσουμε. Εάν παραδώσουμε τα όπλα, αλίμον από αυτό που παραδίδει τα όπλα. Εάν παραδώσεις τα όπλα, τότε σε βουτάει, λέει, ο αντίδικος διάβολος. Με αυτό που είναι απέναντί σου και αντιδικής. Τότε σε βουτάει. Τότε τον αφήνουμε και του δίνουμε δικαίωμα να κυριαρχήσει επάνω μας. Και κυριαρχεί επάνω μας τότε. Δηλαδή όταν λέω σιγά μην κάνω επακοή, σιγά μην κάνω εκείνο, σιγά μην κάνω το άλλο. Τότε του δίνω εξουσία επάνω. Οπότε από εκεί και πέρα που του δίνω εξουσία, θα χάσω και τον πόλεμο. Θα χάσω και τον πόλεμο. Δεν πρέπει να παραδοθώ στα όπλα του.
να πάρω το πάνω τόσο τα όπλα. Και πρέπει να το βάλω κάτω. Γρηγορείτε ουν και προσεύχεσαι. Γρηγορείτε, λέει συνέχεια. Μην καθέψετε, μην κοιμόσαστε. Συνέχεια το Ευαγγέλμα, δείτε, δίνει προστακτικές εντολές ότι πρέπει να είμαστε νεκρικός στη συνέχεια. Ενεκρικός όπως είναι ο στρατός. Σίγουρος καλός στρατιώτης Ιησού, πολέμησε, δώσε τη μάχη σου. Στρατιώτης δεν κάθεται. Είναι τώρα μάχες. Μάχεται. Και εμείς είμαστε μαχόμενοι. Μαχόμενοι κατά τριών πραγμάτων. Του εαυτού μας, του διαβόλου και του κόσμου. Και αν συνεχίσουμε να μαχόμεθα, είναι σίγουρο ότι ο αρχηγός μας θα νικήσει. Και αφού νικήσει και είμαστε εμείς μέσα στο στράτευμα που δίναμε τη μάχη και κάναμε τον πόλεμο, μπορεί να χάσαμε κάποιες μάχες, αλλά η τελική έκβαση του πολέμου την κερδίσαμε. Γιατί την κέρδισε ο Χριστός. Εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Άρα θα είμαστε κι εμείς τότε μαζί του νικητέ και θα στεφτούμε ως νικητέ. Τότε θα στεφτούμε ως νικητέ. Και γι' αυτό δεν πρέπει να παραδώσουμε τα όπλα. Και γι' αυτό βλέπετε στις εικόνες πολλές φορές ο αγωνοθέτης Κύριος τι κάνει σε μια εικόνα. Φοράει στεφάνι. Γίνεται από τον ουρανό ένα χέρι σε κάποιες εικόνες που είναι το χέρι του Χριστού και φοράει πάνω στο κεφάλι ενός Αγίου ένα στεφάνι. Από δάφνη, από την λουλούδια κτλ. Στεφανώνει αυτό γιατί τελικά ήρθε ως νικητής. Έμεινε στο στράτευμα, νίκησε ο Χριστός, νίκησε και ο άνθρωπος. Άρα μόνο μένοντας ενωμένοι μαζί του θα είμαστε κι εμείς νικητές. Γιατί εκείνος ξέρουμε ότι νίκησε και νίκησε και το θάνατο. Άρα όσοι είμαστε κατσομένοι επάνω του, είναι σίγουρο ότι θα νικήσουμε. Αν αφήσουμε τα χέρια μας, και τα αφήσουμε τα χέρια μας και δεν κρατάμε τα χέρια του, και δεν είμαστε κατσομένοι πάνω από τις μανδύες του και από τους χιτώνες του, και δεν τον κρατάμε από χέρια και με πόδια για να είμαστε ενωμένοι, γι' αυτό ενωνόμαστε μαζί του και με τη Θεία Κοινωνία, να είμαστε ένα ενωμένοι, τότε αν αποκοπούμε, χάνεσαι. Πέφτει στο κενό. Επομένως, ενωμένοι μαζί του για να βγούμε νικητές μέσα από αυτή τη μάχη, μέσα από αυτό, γιατί εδώ πέρα έχουμε να πολεμήσουμε. Βλέπει το μύθος του Ηρακλή με τον Τηλενέα Ύδρα. Τελικά ίσως είναι ένας μύθος, αλλά ο οποίος όμως κρύβει για εμάς τους χριστιανούς πάρα πολλές αλήθειες. Και αυτή η Τηλενέα Ύδρα υπάρχει μέσα στον εαυτό μας. Ένα θηρίο που λέγεται εγωισμός και είναι η αιτία των περισσότερων αμαρτημάτων μας, τα οποία μας οδηγούν σε μια άσχημη κατάσταση να βγάζουμε έναν παλιό χαρακτήρα και έναν παλιό εαυτό προς τα έξω. Ένα παλιά άνθρωπο, όπως τον λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο παλαιός άνθρωπος, ένας παλιά άνθρωπος. Ας βγάλουμε λοιπόν και ας πολεμήσουμε να αποκτήσουμε την αρετή της ταπεινώσεως. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.